Ξεκινούν από την 1η Φλεβάρη οι αιτήσεις για περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σχετικά με το Market Pass, προκειμένου να επιδοτηθούν συνολικά για 6 μήνες από 132 έως 600 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, οι αιτήσεις πρόκειται να ξεκινήσουν από αρχές Φεβρουαρίου, με τις τελευταίες πληρωμές να γίνονται στις 20 Μαρτίου. Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσα από το gov.gr ή από κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών με τους κωδικούς του TaxisNet, το email, το τηλέφωνο και το IBAN. Οι δικαιούχοι συνολικά είναι 8,4 εκατομμύρια, ενώ θα λάβουν από 22 έως 100 ευρώ το μήνα ή από 132 έως 600 ευρώ εξαμηνιαία επιδότηση. Εάν όμως κάποιος επιλέξει πληρωμή μέσω IBAN, θα χάσει συνολικά το 20% της επιδότησης. Εκείνο που πρέπει να πούμε και είναι θλιβερό είναι ότι πλέον ζούμε με αυτά τα επιδόματα. Mm. Η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων δυστυχώς χειροτερεύει και η οικονομική του δυνατότητα, η αγοραστική του δηλαδή δύναμη, εξαιτίας των αυξήσεων που παρατηρούμε στις τιμές των προϊόντων, φθήνει συνεχώς. Επομένως, όταν από την μια έχουμε συνεχείς αυξήσεις των τιμών στα προϊόντα και από την άλλη έχουμε αυτά τα επιδόματα που τα παίρνουμε ύστερα από το χρονικό διάστημα των αγορών που κάνουμε, θα έλεγα ότι είναι δώρο-άδωρο. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Μάλιστα. Γιατί πλέον οι καταναλωτές δυσκολεύονται να αγοράσουν ακόμα και τα βασικά αγαθά. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το συγκεκριμένο Market Pass εξαιρούνται όσοι πληρώνουν φόρο πολυτελείας και όσοι είναι φιλοξενούμενοι σε νοικοκυριά. Σημαντικό είναι να σταματήσει αυτή η άνοδος στις τιμές των προϊόντων, προκειμένου ο καταναλωτής να σταθεροποιήσει και την αγοραστική του δύναμη. Διαφορετικά θα υπάρχει μια συνεχής ανάγκη για επιδόματα και πραγματικά δεν ξέρω τελικά ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήματα που δίνονται για τα επιδόματα. Τέλος, το Market Pass αφορά σούπερ μάρκετ, παντοπολία, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, φούρνους αλλά και λαϊκές αγορές.